Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, ονομάζομαι Μαλγκούκης Παναγιώτης, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ μικρό. Σήμερα θα δούμε λίγο ένα 3-set το οποίο χρησιμοποιώ για να δώσω ένα πολύ ισχυρό ερέθισμα στους δικεφάλους μου, είτε γιατί δεν έχω αρκετό χρόνο, είτε γιατί απλά είναι στο τέλος της προπόνησης, είμαι ήδη κουρασμένος, οπότε δεν χρειάζεται να πολύ σκεφτώ το τι θα κάνω. Χρησιμοποιώ λοιπόν αυτό το 3-set, μπορεί να γίνει και με διαφορετικές ασκήσεις, αλλά εδώ η ιδιαιτερότητα βασικά αυτού του 3-set είναι ότι παίζω λίγο με τα μήκη του μυός, με το μήκος του δικεφάλου. Οπότε ξεκινάμε. Οι θέσεις με τις οποίες παίζω στην ουσία σε εισαγωγικά είναι η επιμυκημένη θέση, η μέση θέση και η βραχημένη θέση. Εδώ αυτό που κάνω είναι να έχω τον πάγκο επικλινή, έτσι ώστε να φέρω το χέρι μου πίσω από το σώμα μου. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ότι επειδή ο δικέφαλος περνάει από δύο αρθρώσεις, περνάει από τον ώμο και από τον αγκώνα, φέρνοντας το χέρι πίσω από το σώμα μου, στην ουσία επιμυκύνω το δικέφαλο και γυμνάζω εκείνο το συγκεκριμένο μήκος, την επιμυκημένη θέση του μυός. Εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την τεχνική αποτυχία από την μυϊκή αποτυχία. Δεν έχω φτάσει ακόμα στην μυϊκή αποτυχία, γι' αυτό και αλλάζω θέση. Φτάνω στην τεχνική αποτυχία, καθώς δεν μπορώ να εκτελέσω άλλες επαναλήψεις εκείνη την άσκηση. Εδώ λοιπόν σηκώνω τον κορμό μου, φέρνω το χέρι μου δίπλα μου, οπότε αλλάζει και το μήκος του μυός, καθώς όπως είπα πριν περνάει από δύο αρθρώσεις. Επομένως εδώ γυμνάζω κατά κύριο λόγο τη μέση, το μέσο μήκος του μυός, και αυτό στο οποίο δίνω πολύ βάση και πάλι είναι ότι φτάνω στην τεχνική αποτυχία και όχι στην μυϊκή αποτυχία. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω και ακόμα μία άσκηση, μία τρίτη άσκηση, η οποία θα γυμνάσει κατά κύριο λόγο τη βραχημένη θέση του μυός. Εδώ να ζητήσω συγγνώμη για το φως, γιατί δεν φαίνεται ιδιαίτερα καλά. Και εδώ χρησιμοποιώ λοιπόν μία τελευταία άσκηση. Φέρνω, στην ουσία τα χέρια μου αυτή τη στιγμή βρίσκονται μπροστά από το σώμα μου. Επομένως ο μυς βραχύνεται και έτσι γυμνάζω κατά κύριο λόγο τη βραχημένη θέση του μυός.